Και πάμε κατευθείαν στο σχόλιο του Κώστα Νικολακόπουλου. Έλα Κώστα. Γιάννη, ήταν μια πολύτιμη, δίκαιη, αλλά όχι πιστική νίκη του Ολυμπιακού θα έλεγα. Mm-hmm. Πιστική εμφάνιση, να το πω πιο σωστά. Δίκαιη νίκη, πολύτιμη νίκη, χωρίς να είναι πιστική εμφάνιση θα έλεγα. Πρώτο ημίχρονο, μέχρι και το γκολ που έβαλε ο Ντόι, να είναι καλά ο Ντόι που έδωσε τη λύση, ένας mm-hmm. αμυντικός που θα μπορούσε να μην παίζει. Αυτό ήταν το κρίσιμο γκολ και για την χρονική στιγμή, αλλά και για τον τρόπο Κώστα, γιατί ενώ ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, έμπαινε μέσα goal, στην... Καθαρά. Ναι, αλλά δεν έκανε σουτ. Μια προσωπική ενέργεια. Δεν έκανε καθαρές ευκαιρίες. Μία είχε μέχρι το 60 λεπτό εκεί που μπήκε το του Φορτούνη, εντάξει, εγώ βάζω και του Μασούρα. Απλά του Μασούρα και οι δύο ήταν πρόχειρες. Του Φορτούνη ήταν 60 λεπτά μια καθαρή ευκαιρία. Όταν έχεις μια ολόκληρη εβδομάδα να προετοιμάσεις ένα παιχνίδι αυτό με τον Μπας, περιμένεις καλύτερη εικόνα. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Mm-hmm. Να είναι καλά ο Ντόι που άνοιξε το σκορ. Μέσα σε λίγα λεπτά έκανε και το 2-0 ο Ναβάρο. Εδώ να πούμε ότι για πρώτη φορά ο Ναβάρο σήμερα έδειξε σημάδια καλού εκτελεστή, είχε καλά τελειώματα και το τέτα τέτ είναι, για να το βάλεις, δεν τα βάζουν πάντα το τέτα τέτ. Ο Ζέλσον το χάσε το τέτα τέτ mm-hmm. εκεί που υποδείχθηκε offside. Και μετά στο δοκάρι επίσης πολύ καλό τελείωμα, mm-hmm. έτσι δεν είναι. Οπότε έδειξε αυτό το πράγμα που μέχρι τώρα δεν το είχε δείξει και είναι σίγουρα πολύ ευχάριστο. Ο Ζέλσον για άλλη μια φορά τα τελειώματά του δεν είναι καλά. Ανούσιος μου φαίνεται. Καλός παίχτης δεν βγάζει ουσία. Χρειάζεται, ο εξτρέμ πρέπει να έχει γκολ και ασίστ. Αυτό πάνω απ' όλα πρέπει να έχει. Και να έχει και τρίπλα, ωραία και όλα αυτά, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να έχει γκολ και ασίστ. Για το Ρέτσο πρέπει να πω ότι πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Έχουμε βαρεθεί να το λέμε. Παίζει καλά, πάει καλά, αλλά τι θα γίνει με τα πέναλτι. Έτσι θα πάει, ας πούμε, αυτή η ιστορία. Πρέπει να πούμε ότι ένα μπράβο στην ομάδα του ΠΑΣ, η οποία ήταν ανταγωνιστική. Μέχρι και μετά το 2-1 είχε ευκαιρία. Δύο φορές κοντραρίστηκαν τα σούτα από καλή θέση. Αυτά σε γενικές γραμμές. Όρτα δεν με... Ναι, από παίκτες τι μπορούμε να πούμε. Δεν μου έδειξε mm-hmm. κάτι... Στυλ Καρβάλιο μου έδειξε Όρτα. Θα μπορώ να πω ότι το Τζικίνιο τον είδα λίγο πιο ουσιαστικό. Να το πω έτσι. Mm-hmm. Το Τζικίνιο, λίγο πιο ουσιαστικό. Και η σημασία έχει στο ποδόσφαιρο η ουσία. Από παίκτες Φορτούνης και ο Μασούρας είχαν πολύ διάθεση. Χωρίς να σημαίνει ότι ήταν ιδιαίτερα καλή, αλλά είχαν πολύ διάθεση. Φορτέγκα επίσης, διακριθέντα με την πλήρη έννοια του όρου στον Ολυμπιακό, δεν μπορώ να πω ότι είδα. Ναι. Έλειψε ο Ροντινέη πολύ. Επαναλαμβάνω, ήταν μια καλή νίκη, τη ζητούσε ο Ολυμπιακός, τρίτη συνεχόμενη, αλλά αν δεν την έπαιρνε και με τον Μπας, συγγνώμη, τότε δεν θα έπρεπε να κάνουμε κουβέντα. Και την πήρε με δυσκολία. Το τρίτο γκολ μπήκε στο 90 φεύγα, mm-hmm. Εγώ περίμενα πολύ καλύτερα πράγματα από τον Ολυμπιακό σήμερα. Γιατί δεν έπαιζε μεσοβδόμαδα, γιατί είχε κερδίσει τον Άρη. Θα υποτίθεται ότι μια ψυχολογία καλύτερη. Ναι, περιμένεις και τα νέα πρόσωπα να δώσουν λίγο περισσότερο, τουλάχιστον στο κομμάτι της διάθεσης και στους γύρω ποδοσφαιριστές. Ναι, okay. Δεν έπαιξαν πολύ καινούργιοι, δεν μπορώ να πω. Όρτα ήταν το καινούργιο πρόσωπο. Mm-hmm. Εντάξει, τον Ναβάρο τον ξέρουμε πλέον και τον Ζέλσον. Αυτό. Τώρα περιμένει ο Ολυμπιακός τουλάχιστον με μια άνεση, να το πω έτσι, το παιχνίδι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού. Μήπως λήξει σώπαλο που θα ήταν το ιδανικό. Να θέλουμε γκολ Παναθηναϊκού, για να μειωθεί η διαφορά mm-hmm. και από τους 2-4 βαθμούς. Mm-hmm. Ιδάλλως θα μείνει με τον ΠΑΟΚ 6, μετά θα έχεις να πας στον Παναθηναϊκό και στην Τούμπα. Ναι. Πρέπει, ο Ολυμπιακός πρέπει να εμφανίσει πολύ
πολύ πιο πιστικό πρόσωπο στη συνέχεια αν θέλει να είναι στους στόχους του. Πολύ πιο πιστικό. Αυτό εγώ λέω και μακάρι να πέφτω έξω. Μακάρι να κάνω λάθος, αλλά εγώ περίμενα περισσότερα πράγματα και επαναλαμβάνω, πρέπει να έχει πολύ διαφορετικό πρόσωπο. Πολύ καλύτερο πρόσωπο πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός συνέχεια. Mm-hmm. Με αυτή την εικόνα δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Ωραία Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ.